Λίγα 24 ώρα πέρασαν από την υπερχείληση μεγάλων ποσοτήτων λιματολάσπης από το βιολογικό σταθμό που λειτουργεί στο πολύχρονο του Δήμου Κασάνδρας. Η κάμερα κατέγραψε άσχημες εικόνες με αφρού στην ακτή. Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν βλέποντας το άσχημο θέαμα. Ένας λουόμενος μάλιστα πήρε δείγμα από τη θάλασσα για να δει τι ακριβώς συμβαίνει με την ποιότητα των νερών. Εγώ σκοπεύω να πάρω δείγμα, άμα θέλετε και μαζί να πάρουμε δείγμα και να εντοπίσουμε ότι όντως το νερό, άμα όντως το νερό ήταν καθαρό ή δεν ήταν καθαρό. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν, γιατί βρωμούσε πάρα πολύ αυτό το νερό και η θάλασσα είναι, δεν μπορείς καν να μπεις. Ήταν βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Ένα βουητό τάραξε την ηρεμία του οικισμού στο πολύχρονο του Δήμου Κασάνδρας. Όσοι βρέθηκαν στο ρέμο που διέρχεται έξω από τον οικισμό αντίκρισαν μεγάλες ποσότητες νερού, σκουρόχρωμου χρώματος, ενώ η έντονη δυσοσμία έκανε αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Μεγάλες ποσότητες λιμάτων πέρασαν από το συγκεκριμένο σημείο και κατέληξαν στη θάλασσα. Κατέβηκαν μέσα στη θάλασσα. Την επομένη Σάββατο πρωί η θάλασσα μπροστά ήταν έσχος. Ήταν καφέ. Παρασκευή βράδυ, γύρω στις 11, 11 παρά, περάσαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, προς το χωριό, στο Πολύχρονο. Στην επιστροφή, σε αυτό το ρέμα, υπήρχε ένας χύμαρος από λίμματα, από λασπόνερα, μύριζε ο τόπος. Ακόμα και τα παιδιά που ήταν στο σπίτι, μύρισε μέχρι και μέσα στο σπίτι. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά διαβεβαιώνει ότι τα νερά ήταν χλωριωμένα και καθαρά και ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής. Ακόμη τόνισε ότι η βλάβη διορθώθηκε άμεσα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη θάλασσα και υπογράμμισε ότι δεν θα θέταμε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αυτό σας καθησύχασε? Όχι. Γιατί? Γιατί μύριζε πάρα πολύ, δεν μπορεί να είναι καθαρό αυτό το νερό. Έχει τώρα πόσες μέρες, δεν μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Σήμερα φεύγουμε γι' αυτό το λόγο. Το Σάββατο σηκώθηκα και πήγα στο Παλιούρι να κάνω μπάνιο. Ενώ η θάλασσα που κάνετε μπάνιο ποια είναι? Είναι ακριβώς εδώ πέρα μπροστά. Άμα κατέβουμε κάτω από το ρέμα θα το δείτε. Τι κάνουμε, σηκωθήκαμε και φύγαμε. Φεύγουμε. Πάμε στον Κλαούρακα που κάνουμε μπάνιο. Τι να κάνουμε. Νωρίς πήγε λέει, η κυρία να κάνει μήνες και την είπανε να ασχολείσαι. Από το Κύριακο δεν μπήκε κανένας εδώ στη θάλασσα, δεν κατέβηκε κανένας να κολυμπήσει κάτω και να... που γίνεται χαμός από κόσμο κάτω, δεν κατέβηκε ούτε ένας να κολυμπήσει. Εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι μεγάλες ποσότητες λιμάτων είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο ρέμα. Μάλιστα είχε κατασκευαστεί πρόχειρα ένα χωμάτινο ανάχωμα για να συγκρατείται η λιματολάσπη. Ωστόσο αυτό δεν άντεξε την πίεση και έσπασε προκαλώντας την περιβαλλοντική ζημιά. Δίπλα στο βιολογικό, ο οποίος είναι πάνω ακριβώς. Έχουν κάνει μια στέρνα. Σε περίπτωση φαίνεται που γεμίζει, λέω εγώ με τη λογική μου, γεμίζει ο βιολογικός, γιατί ο βιολογικός έχει γίνει για 3.000 κατοίκους π.χ. Δεν είναι για 5, 6 και 10 και 20 γίνει το καλοκαίρι και είναι σε όλα τα χωριά αυτά. Συνέβη και πριν 5-6 χρόνια στη Χανιώτη αυτό τα ρίχναν. Πηγαίνει πάλι το Δήμο και τα μολούσα στη θάλασσα. Στέρνα αυτή είναι μια εχωμάτωση. Την κλείνουν με χώματα. Και δεν πάνε να ελέγξουν να δουν υποχώρησαν, τα χώματα δεν έγινε. Έσκασε το χώμα την πίεση. Το ζόρι από την υγρασία και τα λοιπά, η στέρνα και ξεχύλισε και ήρθαν εδώ. Δεν μπορούσε να βγει, χύμαρος μιλάμε. Και τώρα το θέμα είναι ότι θα ξαναγίνει αυτό. Θα ξαναγίνει, τι θα γίνει, αν γίνει μια νεροποντή, όλα τα βουνά τα νερά τρέχουν εδώ. Αυτά εδώ πέρα πού θα πάνε, πάλι στη θάλασσα θα πάνε αυτά. Αυτά για μένα με τη λογική αυτή πρέπει να έρθει να πάρει όσο μπορεί την αμμουδιά, ξέρω εγώ, να την πετάξει κάπου αλλού. Πάντως μερικά από τα ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν είναι τα εξής. Πρώτον, εάν η εγκατάσταση του βιολογικού σταθμού μπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες κατοίκων και λουόμενων την καλοκαιρινή περίοδο. Δεύτερον, γιατί μεγάλες ποσότητες λιματολάσπης συγκεντρώθηκαν μέσα στο ρέμα. Και τρίτον, με ποιες προδιαγραφές κατασκευάστηκε η πρόχειρη δεξαμενή συλλογής λιμάτων.